Το πλοίο του Κάσο Τρας είναι έτοιμο για πόπλου. Φύρα τις άγκυρες κάμερες. Ξεκινάμε! Ονομάζομαι Γιάννης Δελής, είμαι δημοσιογράφος και έρχομαι από τις Σέρες. Το αντικείμενο που σας φέρνω βάζω στοίχημα πως δεν το έχετε ξαναδεί, τουλάχιστον όχι σε αυτό το μέγεθος. Υποδέχομαι αμέσως τον αγαπητό Γιάννη στην εκπομπή μας. Καλώς μας ήλθατε στο Κάσο Τρας. Καλώς σας βρήκα και από κοντά. Από πού μας έρχεσαι, αγαπητέ Γιάννη? Σας έρχομαι από την όμορφη Σέρες. Σέρες. Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ Είμαι Γιάννη? Πού σπούδασες δημοσιογραφία? Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσα με τον αδερφό μου, που είμαστε και δίδυμοι μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ μικρή. Και μετά οι σπουδές έφεραν την επαγγελματική πορεία 20 χρόνια τώρα. Δραστηριοποιείσαι στην πόλη των Σερών. Δραστηριοποιούμε στην πόλη των Σερών. Έχουμε δικό μας ενημερωτικό site. Πώς λέγεται? Λοιπόν, το site λέγεται Phonigr. Είναι Phonigr. Ενημερωτικό site. Μάλιστα. Το έχουμε εδώ και μια δεκαετία. Μάλιστα. Από το 2019 και μετά όμως κάναμε και μια άλλη εταιρεία, τη Φωνή Films. Από το Phonigr έγινε και Φωνή Films, που κάνει, είναι μια παραγωγή, μια εταιρεία παραγωγής ταινιών και ντοκιμαντέρ. Θέλω λοιπόν τώρα να μας πεις και κάτι άλλο για εσάς. Έχετε άλλα αδέλφια εκτός από το δίδυμο? Όχι, είμαστε μόνο δύο. Είμαστε δίδυμοι. Σχετικά με τον αδερφό μου, να σου πω ότι είμαστε δίδυμοι και μοιάζουμε πάρα πολύ. Όταν ήμασταν μικροί, μας μπέρδευε ο κόσμος στην αγορά, μας έβλεπε έξω. Όπως και συμβαίνει και τώρα, ακόμα πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν είναι αθλητικός συντάκτης. Και όταν με ρωτάνε για την ομάδα του Πασερακού, απλά τους λέω μια μεταγραφή και μια είδηση. Και εκεί καταλαβαίνουν ότι μιλάνε με τον άλλον, ενώ μιλάνε με εμένα. Εδώ γιατί ήρθες, Γιάννη? Στις Σέρες κάναμε ένα μουσείο τύπου, ένα αρχιακό μουσείο τύπου με εφημερίδες και περιοδικά. Έτσι λοιπόν, ξέροντας στις Σέρες ότι έχω ένα μεγάλο αρχείο, φέρανε αυτό το ένα σπάνιο αντικείμενο σε μένα, που το έχω εδώ και μια δεκαετία, και είπα να το φέρω στην εκπομπή για να δούμε πόσο αξίζει και πόσο το εκτιμάτε. Να πούμε πως σας φέρνω ένα τηλέγραφο. Διαβάσαμε και είδαμε ότι τηλέγραφος υπάρχει και φυτό, το ξέρατε? Όχι, αυτό εγώ. Και είναι και πολύ ωραίο. Αυτό όμως είναι αντικείμενο και λέγεται τηλέγραφος και είναι σπάνιο αντικείμενο, είναι μπρούτζινο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς ένα ναυτικό αντικείμενο βρέθηκε στις Σέρες και πώς από τις Σέρες ήρθε στο Κάσο Τρας για να συνεχίσει την ιστορία του και το ταξίδι του. Αυτό είναι το ωραίο με τα αντικείμενα. Ποτέ δεν είναι ουσιαστικά δικά σου. Απλά τα κρατάς για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μέχρι να πάνε στον επόμενο. Αυτό είναι ένας τηλέγραφος. Τι είναι ο τηλέγραφος? Ουσιαστικά είναι ένας μικρός τηλέγραφος, τον οποίο είχε ο καπετάνιος στο πλοίο μέσα και όταν ήθελε να δώσει μία εντολή για να αλλάξουν την ταχύτητα του πλοίου, κουνούσε το μοχλό και έδειχνε ο μοχλός. Πήγαινε αργά, πήγαινε με μισή ταχύτητα, πήγαινε τέρμα. Αυτό είναι αγγλικό, αγγλικής προέλευσης. Αναγράφει πάνω την εταιρεία που το κατασκεύασε. Είναι μια εταιρεία που είχε έδρα στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ. Είναι όλο οριχάλκινο. Είναι πάρα πολύ καλή η κατάστασή του. Τι πρέπει όμως να αναφέρουμε? Η Αγγλία ήταν μια και συνεχίζει να είναι τεράστια ναυτική δύναμη. Άρα υπήρχαν πάρα πολλά. Άρα καταλαβαίνεις, είναι κάτι κοινό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Δεν είναι ένα μουσιακό αντικείμενο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διακοσμητικό. Θα ήταν υπέροχο σε ένα λόμπι ξενοδοχείου, σε κάποιο εστιατόριο στη Γλυφάδα. Θα μπορούσε κάποιο να το κάνει και φωτιστικό. Το έχω δει στη Νέα Υόρκη να τα κάνουν φωτιστικά. Είναι απίθανο. Θέλεις τώρα να μας πεις πόσο χρήματα θέλεις? Θα ήθελα 1.000 ευρώ να είναι. Πάρα πολύ ωραία. Κάνε μας λοιπόν τώρα την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας. Πόσο το εκτιμάς, εκτιμητή? Ένα υπέροχο διακοσμητικό αντικείμενο και σίγουρα περιζήτητο και σίγουρα υπάρχει συλλεκτικό κοινό. Η εκτίμησή μου είναι 500 ευρώ. Ελπίζω να καταφέρεις να πάρεις περισσότερο. Κοίταξε να δεις.
θέλει τα διπλάσια. Τώρα τι θα κάνουμε. Είναι μια πρώτη εκτίμηση. Δεν σημαίνει ότι είναι και η τελική. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι δεν θέλω. Διαβασμένος παίκτης. Καλοπούλητο. Να πιάσεις τα 1000 ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Δέσποινα και τέρμα ταγκάζια για την καλύτερη προσφορά. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να πας το καλό. Φεύγω από μέτρα έως καλή ψυχολογία για να πάω στην άλλη αίθουσα και να μπορέσω να ανεβάσω το ποσό και πιστεύω θα το ανεβάσω γιατί είναι σπάνιο αντικείμενο.